Σήμερα με τον σεφ Τόνι Βρατσάνο δεν θα φτιάξουμε σούσι, αλλά άλλα δύο πιάτα ιαπωνέζικα, που γενικότερα είναι δύο πολύ αγαπημένα πιάτα των Ελλήνων και σας τα ζητάνε συχνά από ό,τι ακούω. Βέβαια, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σας έχω από κοντά και που θα μάθω έξυπνα tips από εσάς. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε λαβράκι με dry miso. Ναι. Το dry miso είναι στεγνό κάτι, δεν κατάλαβα τι υπόλοιπο. Μάλιστα, λοιπόν, η miso είναι μια πάστα που βγαίνει από τη σόγια και είναι, ναι, μια βασική πρώτη ύλη των Ιαπώνων, ναι, που φτιάχνουμε πάρα πολλά είδη. Ναι. Λοιπόν, συγκεκριμένη περίπτωση είναι η miso paste που φτιάχνουμε τη miso soup, που, ναι, την έχουμε απλώσει και την έχουμε αποξηράνει και έχει γίνει σε μορφή σκόνης. Ωραία, οπότε είναι βασικό υλικό αυτό σήμερα. Βασικότατο, ναι. Μάλιστα, για να ξεκινήσουμε. Οπότε ξεκινάμε. Κόβουμε πρώτα το λαβράκι μας, ναι, πολύ λεπτές φέτες, σαν καρπάτσο, και προσπαθούμε να τις βάλουμε όμορφα εδώ στο πιάτο, σαν βεντάλια. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε σπίτι και μόνες μας? Άμα έχουμε ένα κοφτερό μαχαίρι. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? Τη μαγειρική ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρός, από πάντα από ό,τι θυμάμαι. Λόγω καταγωγής, πιστεύετε? Ήταν μεγάλη επιρροή της μητέρας μου, γιατί μαγείρευε και πάρα πολύ καλά, ναι, και ο πατέρας μου, και έτσι ασχολήθηκα με τη μαγειρική. Ναι. Και στην Ελλάδα πώς βλέπετε τους Έλληνες γενικά, γιατί πιστεύετε ότι η ιαπωνική κουζίνα είναι τόσο γνωστή? Πιστεύω... Γενικά στον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πιστεύω το κόνσεπτ είναι πολύ βασικό για τις ιαπωνικές κουζίνες, η οποία είναι λεπτοδίαιτη, ναι, 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 με χαμηλές θερμίδες και πάντα υγιεινά. Mm-hmm, mm. Λοιπόν, ναι, εφόσον έχουμε βάλει το ψάρι μας έτσι, πιάτο, ξεκινάμε πρώτα από το γιούζου. Το γιούζου? Το γιούζου είναι το ιαπωνέζικο λεμόνι. Ωραία. Έχει μια ψιλοέντονη οξύτητα, ναι, πιο, ναι, πιο έντονη από το λεμόνι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Μετά βάζουμε το ελαιόλαδο. Να αναδείξουμε και τα ελληνικά προϊόντα. Ελληνικό παρθένο, δηλαδή. Πάντα. Τα ελληνικά στοιχεία είναι πάντα σε κάθε μαγειρική. Ωραία. Βάζουμε το dry miso σε κάθε φετούλα. Και αυτό είναι σαν ορεκτικό, φαντάζομαι. Ορεκτικό. Υπάρχουν και πελάτες, βέβαια, που το παίρνουν για κυρίως. Ναι. Τόσο νόστιμο. Έχω πρώτη φορά θα το δοκιμάσω. Τρώω πολύ σούσι, ναι, και γενικά είμαι φαν της ιαπωνέζικης κουζίνας, αλλά αυτό το πιάτο το έχω δοκιμάσει. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα που βάζουμε? Αυτό είναι garlic chips. Mm, είναι chips από σκόρδο. Το έχουμε βράσει πρώτα σε γάλα, ώστε να φύγει η πικρίλα. Ναι. Και άμα το φάτε τώρα θα είναι πολύ γλυκό, γιατί το έχουμε βράσει πρώτα. Τέλεια. Αυτό είναι το σχοινόπρασο. Ένα εύκολο πιάτο σχετικά να το φτιάξουμε. Είναι εύκολο, γρήγορο, υγιεινό, ναι, χωρίς πολλές θερμίδες. Εντυπωσιακό. Και η ντοματούλα είναι μόνο για το χρώμα. Και το όνομά του κανονικά ποιο είναι? White fish dry miso το λέμε. White fish dry miso. Εδώ στο μαγαζί. Ορίστε, και είναι έτοιμο. Τέλεια. Ορίστε, έτσι είναι. Έτοιμο λοιπόν το white fish dry miso. Και προχωράμε λοιπόν στο δεύτερο πιάτο, παρέα πάντα με τον chef Tony. Εγώ είμαι βασικά σήμερα η παρέα σας, δεν κάνω και πολλά, απλά κοιτάω και μαθαίνω. Ωραία. Ποιο θα είναι το δεύτερο μας πιάτο? Λοιπόν, το δεύτερο μας πιάτο είναι μάλλον είναι το νούμερο ένα σε πωλήσεις στο μαγαζί μας, το salmon καράσι σουμίσο. Σολομό, δηλαδή, με καράσι σουμίσο. Το καράσι είναι η ιαπωνέζικη μουστάρδα. Ναι. Η μίσο είναι η μίσο paste που είπαμε πριν. Από βάλαμε πριν στο προηγούμενο πιάτο. Που ήταν dry, αλλά τώρα το είχαμε σε υγρή μορφή. Ναι, ναι. Και σου σημαίνει ξύδι. Οπότε έχουμε ιαπωνέζικη μουστάρδα, τη μίσο και ριζόξυδο. Μάλιστα. Ωραία, ξεκινάμε. Είναι και αυτό ορεκτικό πιάτο? Ορεκτικό είναι, αλλά είναι πολλές φορές έρχονται εδώ πέρα δύο άτομα και παίρνουν δύο τέτοια. Α, κατάλαβα. Στην αρχή απλώνουμε τη σάλτσα σε όλο το πιάτο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η υφή που αρέσει τον Έλληνα αυτή η σάλτσα. Είμαστε φαν της ιαπωνέζικης κουζίνας. Πάντα όμως ήθελα να μάθω τις διατροφικές συνήθειες της Ιαπωνίας. Βασικά οι Ιάπωνες, το κυρίως φαγητό τους είναι το ψάρι. Το, ναι, ψάρι και το ρύζι, όπως ξέρουμε. Τώρα βέβαια με τις καινούριες συνήθειες έχουν αρχίσει και τρώνε και αυτοί κρέας πολύ στη διατροφή τους και γι' αυτό έχουν... Μπέργκερ και τέτοια. Και μπέργκερ και κρέατα πολλά και γι' αυτό έχουν και πιο μεγάλο ύψος τα, ναι, τελευταία χρόνια οι Ιάπωνες. Παλιά ήταν πιο μικρόσωμοι. Λοιπόν, αυτά τα chopsticks είναι ειδικά chopsticks, είναι μεταλλικό στην άκρη και ψηλό, ώστε είναι για τα σούσι. Για να τα τρώμε με αυτό ή για να τα σερβίρετε εσείς? Αυτά είναι μόνο για μάγειρες. Ωραία, εντάξει. Αυτά τα δύο πιάτα που φτιάξαμε σήμερα,
τρώγονται αποκλειστικά με chopsticks, δηλαδή έτσι τα σερβίρετε στο μαγαζί. Έτσι συνιστάμε στο ναι. πελάτη να τα πάρει το φαγητό. Ναι, έτσι σωστό. Και τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει σήμερα είναι υλικά που μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα. Όλα υπάρχουν στην Ελλάδα. Και το πιο καλό, στην Ελλάδα έχουμε τα ωραία ψαράκια. Ναι. Οπότε, από αυτή εδώ πέρα η σώση είναι από χέλι. Χέλι, μάλιστα. Έχουμε προχωρήσει τώρα στη διακόσμηση του πιάτου. Α, καρδούλα. Έχουμε καρδούλες. Τι ωραία. Ορίστε. Έτοιμο και ούτε 5 λεπτά και τα 2 πιάτα. Ούτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Έχουμε μάθει πώς να φτιάξουμε 2 υπέροχα πιάτα για τους Έλληνες ορεκτικά θα τα πω. Γιατί είναι και γρήγορα. Και καλή μας όρεξη, θα τα φάμε τώρα. Βέβαια, όχι. Για πάμε. Παρακαλώ.